δική μας Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης, εκτός από οικοδεσπότες της εκπομπής του Ε, στα καλά καθούμενα, ζευγάρι χαμηλών τόνων που αποφεύγει τις κοινωνικές εμφανίσεις και τα φώτα της δημοσιότητας. Τον ελεύθερο χρόνο τους τον περνάνε με τη μοναχοκόρη τους Αέλια, που σήμερα είναι 4 ετών και δεν κρύβουν ούτε λεπτό την αδυναμία τους για εκείνη. Η ευτυχία του ζευγαριού άλλωστε θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες, καθώς θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, που όπως αποκάλυψαν πρόσφατα είναι αγοράκι. Οι δυο τους διανύουν μία από τις καλύτερες περιόδους της κοινής τους ζωής, αν και πρόσφατα μια περιπέτεια υγείας της μικρής Αέλιας τους ανησύχησε ιδιαίτερα. Η όμορφη Κατερίνα, που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή Join Us και μίλησε για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η μοναχοκόρη της. Εμείς, ας πούμε, πολύ πρόσφατα με τον Κρατερό, ζήσαμε μερικές μέρες με την Αέλια στο νοσοκομείο. Mm. Γιατί το παιδάκι αρρώστησε ξαφνικά και έπαθε κάτι το οποίο ήταν. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, ας πούμε, όλα πήγανε καλά. Ήταν όμως ένα σοκ τόσο πολύ μεγάλο που δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Σαν τι, από πνευμονία, τι? Όχι, έπαθε επιπλοκή μίας ίωσης και έπαθε ένα πράγμα που επί της ουσίας, για να σου το πω, διαλύονταν η μύση της. Τι? Ναι. Λοιπόν, αυτό εγώ εκεί έμαθα ότι το έχουν πάθει και άλλοι άνθρωποι. Να. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που άκουγα κάτι τέτοιο. Mm. Και όταν είδα το παιδάκι μου, αυτό το παιδάκι εγώ που ξέρω να μην μπορεί να κάνει κάποια βασικά πράγματα και να νοσηλευτεί και να έχουμε αυτή την περιπέτεια τις ημέρες των Χριστουγέννων ακριβώς, είπα για ακόμα μια φορά, είδα Κατερινάκη, τίποτα, να είμαστε καλά. Είχες ψυχραιμία σε αυτό? Θα σου πω, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ εντάξει με τον Κρατερό, ενώ δηλαδή σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ότι όταν είδαμε ότι πήγαν όλα καλά και γυρίσαμε σπίτι μας, ψιλοκαταρρεύσαμε ο καθένας με τον τρόπο του, γιατί ήταν κάτι που μας τάραξε ιδιαίτερα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι τότε κάναμε αυτό που έπρεπε για να είναι η Αέλια καλά. Ενώ και ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης, που ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα. Εγώ στην αρχή της χρονιάς είχα πει όχι, να μην κάνω θέατρο. Για να είμαι κοντά στην οικογένεια, να είμαι κοντά στο παιδί, για να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο αυτή τη μετάβαση να γίνει ελεγχόμενα. Ναι. Να μην είναι ξαφνικά έρθει και ένα καινούριο παιδί. Να βοηθάω την Κατερίνα. Ναι. Και επιπλέον, ας πούμε, να τώρα ρώτησε το παιδί, δεν έπρεπε να περπατάει, έπρεπε να την κουβαλάμε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Κατερίνα. Δηλαδή, ναι. Τώρα σκεφτόμουν ότι αν είχα θέατρο αυτή την εποχή και μας είχαν τύχει και αυτά που μας είχαν τύχει με την υγεία, πραγματικά έπαθε θα είχα σαλτάρει. Η μενίτιδα που λέμε αυτό. Έπαθε μειοσίτιδα. Είναι κάτι που παθαίνουν πολλά παιδάκια. Είναι σαν παρενέργεια, σαν αντίκτυπο μιας ίωσης. Αυτός ο ιός μπορεί να προσβάλλει απευθείας τους μυς του παιδιού ή να είναι παρενέργεια από μία άλλη ίωση, όπως για παράδειγμα η γρίπη. Ανάλογα με ποιους μυς προσβάλλει αυτός ο ιός, προκαλεί αντίστοιχα συμπτώματα. Για παράδειγμα, αν είναι στα πόδια, το παιδί δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλοπάτια, κουράζεται πολύ, δεν μπορεί καν να περπατήσει, θέλει συνέχεια να είναι στο κρεβάτι. Εάν είναι στα χεράκια του, δεν μπορεί να πιάσει αντικείμενα ή του πέφτουνε. Και το επικίνδυνο είναι μην ανέβει προς τους μυς του θώρακος, τους αναπνευστικούς μυς δηλαδή, και δεν μπορεί να αναπνεύσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση το παιδάκι πρέπει να μπει σε μηχάνημα για να αναπνέει. Οι ιοί αυτοί δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία, συνήθως δίνουμε κορτιζόνη και περιμένουμε να κάνουν τον κύκλο τους και αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα που έχει εκείνη τη στιγμή το παιδί.